Θα μιλήσω με τον Νίκο Αργυρόπουλο, ένα παίχτη που πέρασε και από τον Άρη, ένα παίχτη που φέτος αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ μετά από μια σημαντική καριέρα, αγωνιζόμενος στον Ολυμπιακό, στον Άρη, στον Απόλλωνα Πατρών τα τελευταία χρόνια. Κυρίως η καριέρα ήταν στον Απόλλωνα Πατρών, αλλά έκανε και μια καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δύο καλές χρονιές στον Άρη, έτσι, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για την απόφασή του αυτή και γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ. Όσον αφορά την Α1, την περασμένη εβδομάδα είχαμε τον κύριο Χαβατζάκη εδώ, ο οποίος έχασε τελικά τις εκλογές, τον κύριο Μέλη, με 9-6 η ψηφοφορία που έγινε την Πέμπτη. Ο κύριος Μέλης λοιπόν είναι ο νέος πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, εκπρόσωπος ουσιαστικά του Κολοσσού, ο κύριος Μέλης, ο οποίος γενικότερα στην προεκλογική εκστρατεία κράτησε μια ιδιαίτερα χαμηλών τόνων στάση γενικότερα, δεν είδαμε κάποιες δηλώσεις του ή οτιδήποτε, αλλά το θέμα του κέρδισε, υποστηρίχτηκε από την Ομοσπονδία ουσιαστικά και την ΕΟΚ, από την Ομοσπονδία και τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά, και ο Σοκολατζάκης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υποστηρίχθηκε από τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Και ο ΠΑΟΚ ψήφισε τον κύριο Μέλη, στήριξε τον κύριο Μέλη. Και βγήκε ο κύριος Μέλης με 9-6. Μια νέα λοιπόν εποχή, ένας νέος πρόεδρος στον ΕΣΑΚΕ. Ο κύριος Μέλης, ο οποίος πρώτη δηλώσει, είπε ότι θέλει να μάθει κάποια πράγματα, να ενημερωθεί. Και το βάρος θα πέσει κυρίως στο χορηγικό κομμάτι, στις συμφωνίες που θα κάνει η Λίγκα όσον αφορά το χορηγικό, είτε τηλεοπτικά, είτε ΟΠΑΠ, είτε άλλες χορηγίες, θα σταθεί προς εκεί. Ο κ. Χαβατζάκης με σημερινή του δήλωση αναφέρεται γενικότερα στην παρουσία του στα χρόνια της προεδρίας του, το τι έγινε, λέγοντας ότι ανέλαβε την προεδρία σε μια άσχημη οικονομικά συγκυρία, αλλά κατάφερε να ανεβάσει το πρωτάθλημα και να φτάσει σε διπλησιασμό των εισιτήριων τα τελευταία χρόνια. Και τόνισε επίσης ο κύριος Χαλβατζάκης ότι έφερε καλή επιτυχία στον κύριο Μέλη, στο δύσκολο έργο που ανέλαβε, και τόνισε ότι χρειάζεται να συνεχιστεί η αναβάθμιση του ελληνικού μπάσκετ και θα είναι στο πλευρό του εφόσον του ζητηθεί να προσφέρει, θα είναι εκεί να βοηθήσει τον νέο πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ. Βέβαια, παρασκηνιακά, έτσι όπως είπα και πριν, ο κύριος Μέλης στηρίχθηκε από την Ομοσπονδία και τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι η Ομοσπονδία, ο κ. Βασιλακόπουλος, δεν ήταν διεθυμένος να χάσει και αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Την προηγούμενη την έχασε, γιατί ο κ. Σαββατζάκης τότε, υποστηριζόμενος και πάλι πάνω κάτω της ίδιας ομάδας, δηλαδή τον Ολυμπιακό και από τον Άρη, απέναντι τότε στον εκπρόσωπο του Ρεθύμνου, τον κ. Μαμαλάκη, που ήταν της Ομοσπονδίας, είχαν στηρίξει τον κ. Χαλβατζάκη, και ο ΠΑΟΚ του είχε στηρίξει τον κ. Χαλβατζάκη και είχε κερδίσει τις εκλογές. Η Ομοσπονδία έδειχνε ότι θα μπει δυναμικά σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, θα εκφραστεί αν θέλετε προς έναν υποψήφιο και αυτός δεν θα είναι ο κ. Χαλβατζάκης, και έτσι και έγινε. Τώρα από εκεί πέρα, το τι περιμένουμε να αλλάξει γενικά θα φανεί στην πορεία το τι θα αλλάξει στην Α1, στον ΕΣΑΚΕ. Το βάρος όλο θα πέσει, πιστεύω, στο τηλεοπτικό κατά πρώτο λόγο και συνέχεια στο χορηγικό κομμάτι, γιατί από εκεί και από το τηλεοπτικό και από το χορηγικό τα χρήματα γενικά δεν είναι καλά, δεν ικανοποιούν τις ομάδες. Το θέμα είναι ότι μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία γενικότερα, και όπως είναι λογικό και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πολλές προσφορές, αν θέλετε, σε αυτό το κομμάτι, είναι λογικό άμα παίζεις μόνος σου να προσφέρεις και όσο γίνεται λιγότερα χρήματα. Δύσκολο έργο ο κύριος Μέλης, το γεγονός να διατηρήσει ισορροπίες ανάμεσα σε FIBA και Ευρωλίγκα, όπου ΕΣΑΚΕ είναι και στις δύο ουσιαστικά. Έτσι, στην Ευρωλίγκα παίζει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, στην FIBA είναι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ τώρα δεν ξέρουμε που θα βρεθεί. Ουσιαστικά είναι στην Ευρωλίγκα με το EuroCup, αλλά με τα νέα δεδομένα δεν ξέρουμε που θα βρεθεί η ΑΕΚ, η οποία πάντως, παρότι με την Ομοσπονδία υποτίθεται ότι είναι σε μια κόντρα λόγω του EuroCup, στήριξε τον υποψήφιο που στήριζε η Ομοσπονδία, έτσι, τον κύριο Μέλη. Δηλαδή ψήφισε τον κύριο Μέλη. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να εκλάβει όπως θέλει το γεγονός της
της εκλογικής αναμέτρησης. Εντάξει, ο κόσμος δεν είναι πολύ επηρεάζεται και δεν πολύ ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Με αυτό περισσότερο ασχολούνται οι ομάδες. Ο κόσμος ασχολείται στη διάρκεια της πορείας, της χρονιάς, βλέποντας κάποια πράγματα, το τι γίνεται. Αλλά σίγουρα είναι μια εκλογική αναμέτρηση η οποία θεωρητικά πάντα έτσι άλλαξε τα δεδομένα, γιατί πλέον βγήκε ο εκπρόσωπος, ο υποψήφιος που στηρίχτηκε, να πω καλύτερα, να μην πω εκπρόσωπος, αλλά ο υποψήφιος που στηρίχτηκε από την Ομοσπονδία, και καταλαβαίνει ο καθένας ότι πιθανότητα ίσως να υπάρξουν κάποιες αλλαγές, αν θέλετε. Θα το δούμε αυτό όμως, έτσι, στο νέο πρωτάθλημα. Θα δούμε πώς θα γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις, τι περιμένουμε, τι θα αλλάξει, τι δεν θα αλλάξει ίσως στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα το δούμε όλο αυτό, το τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και με τις εκλογές της Α1, του ΕΣΑΚΕΣ, ναι, όπου είχαμε αλλαγές κοιτάλες. Εντάξει, είπαμε ότι θα περιμένουμε. Ο κύριος Μέλης είναι άνθρωπος ο οποίος οι περισσότεροι, την αλήθεια, δεν το γνωρίζαν. Αυτό είναι αλήθεια. Εκπρόσωπος του Κολοσσού, έχει μια σχέση με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, ο κύριος Μέλης. Ήταν όμως παλιός αθλητής, έτσι, αγωνιζόταν παλιότερα, έχει παίξει Α1 ο κύριος Μέλης, οπότε είναι άνθρωπος του μπάσκετ. Δεν μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι είναι ουρανοκατέβατος, έτσι, είναι άνθρωπος του μπάσκετ. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε στο επί του έργου τι θα μπορεί να αλλάξει, να προσφέρει για να βελτιώσει το μπάσκετ και το πρωτάθλημα της Α1 γενικότερα, γιατί αυτό νομίζω είναι το σημαντικό όλο, να μπορέσει να βελτιώσει το πρωτάθλημα και να κάνει όσο γίνεται καλύτερες συμφωνίες σε χορηγικό οικονομικό επίπεδο, έτσι, για την Α1 και για τις ομάδες που δεν είναι, έτσι, πολλές δεν είναι στην καλύτερη τους φάση. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον Νίκο τον Αργυρόπουλο και για την Α1 γενικότερα, αλλά κυρίως και για την απόφαση του να σταματήσει να κρεμάσει τη φανέλα που λέμε, τα παπούτσια λένε στο πόδος, εμείς οι μπασκετικοί λέμε τη φανέλα. Νίκο, καλησπέρα από το Λίμπερο και τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Σταμάτη, καλησπέρα. Τι κάνεις καταρχήν, καλά είσαι? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Την κρέμασες τελικά ή το σκέφτεσαι και την κρατάς? Μα όχι, μωρέ, αποφάσισα οριστικά την κρέμα. Την κρέμα, δηλαδή, έτσι. Εκεί έργο, ναι, και θα το ήθελα πολύ να κρεμαστεί κιόλας, αλλά ναι, όντως οριστικά είναι τέλος. Είναι τέλος, έτσι. Νίκο, πόσο δύσκολη είναι αυτή η απόφαση? Γιατί εντάξει, το ακούμε εμείς απ' έξω, το ακούει ο κόσμος. Πόσο σου αλλάζει την καθημερινότητα? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί εγώ, όπως πάρα πολλοί αθλητές, κάνεις ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, εισαγωγικά το επάγγελμά μας. Και πόσο μάλλον όταν είναι για τόσα πολλά χρόνια. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η διαφορά βέβαια θα την καταλάβω σε εισαγωγικά και θα νιώσω λίγο περίεργα τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη που θα μαζευτεί η ομάδα και εγώ θα λείπω. Γιατί όπως γνωρίζεις καλά, τέτοια εποχή όπως σήμερα που μιλάμε, ήταν πάντα η εποχή η ίδια. Διακοπές, ναι. Ναι, διακοπές. Άρα το πρόβλημα είναι όταν θα ξεκινήσει η ομάδα την προετοιμασία και εγώ θα λείπω. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είπα και πριν, ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένη η απόφαση ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, και σαν άνθρωπος που έχω το γνώθι σε αυτόν, θεωρώ ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Μια γεμάτη καριέρα, ομολογουμένως, έτσι, κυρίως στην Πάτρα. Νομίζω ότι έχεις δεθεί με τον Απόλλωνα, αγωνίστηκες πάρα πολλά χρόνια εκεί, και στην αρχή από μικρή ηλικία και στο τέλος. Τα τελευταία 5-6 χρόνια ήσουν εκεί, Ολυμπιακό, Άρη μια διετία καλή. Γενικά, έτσι, μια γεμάτη καριέρα, Νίκο, νομίζω. Εντάξει, να σας πω ότι νιώθω ευλογημένος, και όντως και εγώ νιώθω ικανοποιημένος με ό,τι πέτυχα και εντελώς γεμάτος. Βέβαια, είχα και στον πλευρό μου, εκτός από τη στήριξη της οικογένειάς μου σίγουρα, και την τύχη σε μεγάλο βαθμό, που γνωρίζεις πολύ καλά ότι μπορούν να συμβούν διάφορα σε έναν αθλητή όλα αυτά τα χρόνια και να μην μπορέσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, εγώ έπαιξα 20 χρόνια γεμάτα και θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς. Γενικά ήσουν και σκληρό καρέ, έτσι, δεν θυμάμαι δηλαδή έτσι τραυματισμούς μεγάλους και αυτά. Είσαι σκληρό καρέ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σου λέω, ξέρεις τι, είναι βασικά και τύχη. Σίγουρα ότι είχα προσέξει τη ζωή μου, πρόσεχα πάντα να είμαι συνεπής στις προπονήσεις μου, στα βάρη τα οποία χρειάζεται να κάνει ένας αθλητής.
μπορεί να έχω ας πούμε και κάποια καλή κατασκευή, αλλά γενικά σε μεγάλο βαθμό παίζει και ρόλο η τύχη, γιατί ξέρουμε πάρα πολλούς αθλητές επίσης, πάρα πολύ σοβαρούς, πάρα πολλοί επαγγελματίες με όλα τα βάρη τους, και μπορεί να συμβεί ας πούμε σοβαρή τραυματισμή. Εγώ ήμουν και τυχερός εκτός των υπολείπων. Νομίζω η τύχη παίζει σε αυτό το κομμάτι, Νίκο, που είπες, πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί χτύπα ξύλο μια κακή στιγμή φτάνει για να αλλάξει την καριέρα. Εσύ ευτυχώς δεν το είχες αυτό. Όπως είπα, Πάτρα. Έτσι, κατά πρώτο λόγο. 15 χρόνια. Η Πάτρα ήταν 15, ναι. Και τα 5 η βόλτα που έκανα, τα 3 στην Αθήνα και 2 τα υπέροχα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι η Πάτρα πρέπει να κρεμάσει τη φανέλα σου. Εντάξει, αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή βέβαια για έναν αθλητή όπως και για εμένα. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία δεν εξαρτάται από μένα, είναι από τη διοίκηση και θα δείξει. Έτσι. Θα ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή μου σίγουρα αυτή. Ακριβώς. Πραγματικά νομίζω για κάθε αθλητή, όταν αναγνωρίζονται η προσφορά του σε μια ομάδα, όπως είπες, στις 15 χρόνια δεν είναι λίγα σε μια ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνας, με τον οποίο είχες πολύ καλές χρονιές και ο Απόλλωνας έχει επιτυχίες. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι αυτό, έτσι, η αναγνώριση. Από εκεί πέρα, βέβαια, Νίκο, φέτος, γιατί ήταν η χρονιά που ανακοίνωσες εδώ και μήνες ότι θα σταματήσεις το μπάσκετ, είχες αναγνωρίσει αρκετά γήπεδα της Ελλάδας, έτσι. Δεν μιλάω για τον Αλεξάνδρεο που κάθε χρόνο όποτε έρχεσαι σαν αντίπαλος χειροκροτής, αλλά γενικότερα είχες αναγνώριση. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Σε όσα γήπεδα πήγα από την ανακοίνωσή μου και μετά, πάντα έδειξε ο κόσμος την αγάπη του σε μένα, το σεβασμό του ας πούμε για την προσφορά μου όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, δεν έχω παράπονο κανένα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν όντως πολύ σημαντικό. Ότι πέρασα ας πούμε ήταν η πορεία μου αξιοπρεπής όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως στο Αλεξάνδρο νομίζω κάθε φορά που ερχόσαν σαν αντίπαλος, ειδικά μετά το πέρασμα σε τον Άρη, ήταν ιδιαίτερο πάντα το απόγευμα εκείνο. Ήταν πάντα ιδιαίτερο. Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια και στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη φορά που είχαμε φτάσει τόσο κοντά δεν καταφέραμε το στόχο, αλλά γενικότερα ο κόσμος, όπως ξέρουμε και εσύ πολύ καλύτερα, είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, άρα αυτόματα δένεται ένας παίκτης πολύ με αυτή την ομάδα. Και ήταν πάντα ιδιαίτερα τα παιχνίδια εκεί για μένα. Εξάλλου ήταν ένα όνειρο ζωής να παίξω μια μέρα στην ομάδα του Άρη και το έγινε πραγματικότητα. Τι κρατάς από τον Άρη, τι σου έχει μείνει περισσότερο από την θητεία στον Άρη, Νίκο? Κοίταξε, το σημαντικό, το σημαντικό στον Άρη είναι αυτή η άβρα και αυτή η θετική ενέργεια που υπάρχει μέσα σε αυτό το γήπεδο. Βλέπεις μπαίνοντας μέσα, θυμάμαι την πρώτη προπόνηση, όλη την ιστορία αυτή όλο, δηλαδή λες νιώθω τυχερός, ευλογημένος, είναι... Έρχονται στο μυαλό σου τα παλιά 10 παρατέταρτο κάθε τις πέμπτες και λες νιώθω είμαι και εγώ τώρα σε αυτό το χώρο. Αλλά γενικότερα η αγάπη του κόσμου είναι ένα σημαντικό πράγμα. Και γενικότερα οι καλές σχέσεις που είχα και με τις διοικήσεις της ομάδας και ιδιαίτερος που ήταν ο κύριος που ήταν μαζί μας τις δύ- δύο πρώτες χρονιές. Δεν κύριο Δαμιανίδη. Ο Τσιβελέκη. Ναι, η διοικητή μου, τον κύριο Τσιβελέκη. Και γενικά έχω μόνο καλές αναμνήσεις και με τους ανθρώπους του Άρη, όλα τα παιδιά που είναι τόσα χρόνια εκεί. Κατευθείαν ένιωσα σαν το σπίτι μου. Έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Βοήθησε. Χρειάστηκα χρόνο προσαρμογή. Με αγκάλιασε όλο το team γενικότερα του Άρη. Και είχες βέβαια και τον Μπάρλο, με τον οποίο έχεις μια ιδιαίτερη σχέση, με τον Νίκο τον Μπάρλο, αλλά γενικά και με τους παίκτες τότε του Άρη, ξέρω ότι κρατάς με αρκετούς πάρα πολύ καλές σχέσεις από τότε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, είμαι παιδί το οποίο δεν μου αρέσουν συνήθως οι τσακωμοί και οι παρεξηγήσεις. Ό,τι έχουμε γίνεται μέσα στο παρκέ, τα οποία συμβαίνουν διάφορα σε μια ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα το χαρακτήρα μου, ότι δεν μου αρέσει να κρατάω κακίες για κανένα λόγο και έχω εξαιρετικές σχέσεις και πολύ σωστά και με πολλούς παίκτες του Άρη είμαστε σε επικοινωνία πάρα πολλές φορές. Εκείνη η διετία, Νίκο, για τον Άρη θεωρούσε ότι θα μπορούσε να κάνει το βήμα παραπάνω, το κάτι παραπάνω? Ήταν μια διετία που, εντάξει, έπαιζε σε υψηλό επίπεδο Άρης, είχε υψηλούς στόχους. Θεωρούσε ότι μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω? Κοίταξε, την πρώτη χρονιά φτάσαμε στο παιχνίδι με το Μαρούσι, στην τελευταία αγωνιστική, να είμαστε 12 πόντους μπροστά, αν θυμάσαι, τα τελευταία 2,5-3 λεπτά. Και μετά ήρθε η απόλυτη καταστροφή μέσα σε ένα δίλεπτο. Δηλαδή είμαστε πολύ κοντά και το αξίζαμε σαν ομάδα. Γιατί είχαμε κάνει πάρα πολύ καλή πορεία όλο τον χρόνο. Εκεί ήταν καθαρά ένα blackout των τελευταίων 3 λεπτών.
Από εκεί και πέρα και η δεύτερη χρονιά, θυμάσαι, είχαμε δύο αλλαγές προπονητών κάθε όλο το χρόνο, νομίζω ήταν και τρεις. Δύσκολα η ομάδα μπόρεσε να βρει ρυθμό, παρόλο που είχαμε αξιόλογο μπάτζετ. Είχαμε κάποια θέματα γιατί ποτέ δεν ξεκινήσαμε ποτέ όσοι τελειώσαμε. Έτσι. Όλο είχαμε προσταφαιρέσεις σε προπονητές και, στο, και πολλά πράγματα. Στο βασικό κομμάτι, έτσι, προπονητή, ειδικά τη δεύτερη χρονιά που λες, αλλάξανε, εγώ από ό,τι θυμάμαι, τρεις ήταν σίγουρα. Ναι. Νομίζω ότι ήταν το βασικό κομμάτι αυτό. Ενώ υπήρχε πολύ καλό ρόστερ. Αυτό εννοεί. Κυρίως ελληνικό ρόστερ, πολλοί Έλληνες παίκτες που είχαν έρθει τότε. Αυτό ήταν νομίζω εκεί, δηλαδή με τους προπονητές είχε ένα θέμα τότε η ομάδα. Αυτό ήταν, ενώ υπήρχε πάντα καλή διάθεση και τα λοιπά. Ξέρεις, για τις αλλαγές προπονητών θα έρθουν και καινούργιοι παίκτες κατευθείαν, μετά θα είναι διαφορετική φιλοσοφία. Ήταν και ανταγωνιστικές εννοείται οι ομάδες και το πρωτάθλημα γενικότερα ακόμα πιο δυνατό. Εντάξει, κάνεις κάποιες ήττες εκτός προγράμματος και κάνεις το στόχο σου. Πώς βλέπεις πλέον τον Άρη? Βρέθηκε στον Άρη μια χρονιά γενικότερα και οικονομικά η χρονιά ήταν τότε κάπως καλά τα πράγματα. Συνέχεια δυστυχώς βγήκαν τα χρέη, ήταν πάρα πολλά. Ο Άρης έφτασε ένα σημείο πολύ δύσκολο να το έχουν απαγορευτεί ξένοι να παίζει. Τώρα πλέον έχουμε μια άλλη εποχή στον Άρη με τον κύριο Λάσκαρη στο τιμόνι. Έναν άνθρωπο που από την πρώτη στιγμή που ήρθε βάζει λεφτά, πληρώνει χρέη. Έχει αλλάξει γενικότερα. Πώς το βλέπεις τον Άρη πλέον? Τον Άρη πλέον τον βλέπω σε μια πάρα πολύ καλή τροχιά πλέον, όπως είπες, εξαιτίας του κυρίου Λάσκαρη. Νομίζω ότι πλέον είναι ό,τι αξίζει στον Άρη. Ένας άνθρωπος, ένας μεγάλος, ένας δυνατός επιχειρηματίας, ο οποίος πραγματικά είναι αριανός και αγαπάει την ομάδα, πραγματικά είναι δυνατός και δεν είναι, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ανθρώπους οι οποίοι να μπαίνουν μόνο για κάποιο ειδικό σκοπό στις ομάδες κτλ. Νομίζω ότι είναι στον Άρη πλέον αυτό που του αξίζει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει, όπως είπες και εσύ από την πρώτη χρονιά, αυτό αντιλαμβάνονται και όλοι και ο κόσμος και οι πάντες, ότι αγαπάει τον Άρη και έχει σκοπό να τον κάνει όπως παλιά. Έτσι. Φαντάζομαι. Και το δείχνει με πράξεις, όχι με λόγια. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το άξιζε στον Άρη. Και νομίζω να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος. Και νομίζω που να κοιτάζει πρώτα την ομάδα, έτσι, να αγαπάει την ομάδα, να είναι αριανός, να έχει στο μυαλό του το παρελθόν, την ιστορία και μετά τον εαυτό του. Και νομίζω ότι για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλό και που ο Άρης είναι δυνατός και που η ΑΕΚ φέτος και φαίνεται ότι θα δυναμώσει και άλλο του χρόνου. Γιατί εντάξει, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός νομίζω. Ενώ είχαμε μεγάλα παιχνίδια σε αυτά τα ζευγάρια, αλλά εντάξει, το βαριέσαι. Δηλαδή, συνέχεια να ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα παίξει στους τελικούς, νομίζω. Όσο ανταγωνιστικό και να είναι το πρωτάθλημα, έτσι στο τέλος είναι. Στο τέλος όλοι ξέρουμε τι θα γίνει. Έτσι. Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό είναι ευχής έργων που εμφανίστηκε ο κύριος Λάσκαρης και ο κύριος Αγγελόπουλος, ας πούμε, της ΑΕΚ. Για να κάνουν και αυτοί ακόμα πιο δυνατές ομάδες, ώστε στο τέλος να μην είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Να είναι αυτή η ωραία έκπληξη, ότι γιατί όχι, μπορεί να έχουμε ένα άλλο ζευγάρι στον τελικό ή στο κύπελο, ένα άλλο κύπελο, μια άλλη ομάδα. Πολύ σημαντικό είναι αυτό, να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι πλέον με αυτή την κατάσταση που βιώνει η χώρα, οι οποίοι να έχουν μεράκι, να αγαπάνε τον αθλητισμό και να προσφέρουν. Και να γίνει το πρωτάθλημα ακόμα πιο δυνατό. Έτσι ακριβώς. Μόνο πολύ σημαντικό είναι να εμφανίζονται τέτοιοι άνθρωποι. Και να βρεθεί και ένας άνθρωπος για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, για να ανέβει και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι, συγγνώμη, το να έχουμε 4-5 ομάδες που να παλεύουν για τον τίτλο, νομίζω θα αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα και τα αγωνιστικά και τα οικονομικά, αν θέλεις, έτσι, στο πρωτάθλημα. Ναι, βεβαίως, συμφωνώ. Και εξαιτίας των δύο ομάδων, ιδιαίτερος του Άρη και της ΑΕΚ, νομίζω ότι είναι κατά πολύ πλέον τα εισιτήρια τη χρονιά που τελείωσε παραπάνω από κάθε χρονιά. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι έπαιξε ρόλο το γεμάτο σχεδόν πάντα Αλεξάνδριο, επίσης και το γήπεδο της ΑΕΚ. Μακάρι να εμφανιστεί και ένας άνθρωπος, δεν ξέρω αν θα είναι ο κύριος Σαβίδης ή ποιος θα είναι στον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα για το καλό του μπάσκετ, το καλό της Θεσσαλονίκης, το καλό και των δύο ομάδων να είναι ανταγωνιστικές όπως παλιά. Νομίζω ότι χρειάζονται και οι δύο δυνατές ομάδες. Μακάρι, για μένα είναι μόνο καλό. Καλό θα κάνει και στον Άρη και στις δύο ομάδες να είναι πολύ δυνατές. Έτσι ακριβώς. Νίκο Αργυρόπουλο, μια τελευταία ερώτηση και από ένα φίλο που ρωτάει, επειδή τώρα θα τον αναφέρω γιατί το λέει και ο φίλος και γράφτηκε το όνομα του συγκεκριμένου για τον Ντίλαρ. Θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου, γιατί γράφτηκε για το ρεπορτάζ του Άρη ότι ενδιαφέρει και θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο, επειδή ήσουν συμπαίκτης του. Ναι. Έτσι, πώς τον έζησες εσύ, γιατί έκανε μια καλή χρονιά βέβαια με την Πάτρα. Σίγουρα το παιδί έκανε μια πολύ καλή χρονιά και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στις περισσότερες νίκες που κάναμε. Ήταν ο παίκτης ο οποίος χρειαζόμασταν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι ένα παιδί ο οποίος είναι λίγο ιδιαίτερο στο χαρακτήρα, είναι πάρα πολύ καλός επιθετικός. Mm-hmm.
και είναι ένας παιδί ο οποίος σίγουρα είναι νικητής, αλλά νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να δει και καλύτερες επιλογές γενικότερα, έχοντας στο μυαλό μου και τον Άρη και το πλάνο του Άρη και γνωρίζοντας και τον αθλητή. Είναι ένας αθλητής καλός, επιμένω, βοήθησε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι η ομάδα έχει ένα πολύ καλό προπονητή, νομίζω ότι θα τσεκάρει πολλούς παίκτες πριν καταλήξει. Ακριβώς. Εντάξει, εγώ απλά το ανέφερα και το ανέφερε και ο φίλος, γιατί γράφει το όνομα και έπρεπε να πάρω και την άποψή σου γι' αυτό. Νίκο, όχι, όχι, καλά κάνω. Κλείνοντας, ο επίλογος δικός σου, μια ζωή γεμάτη μπάσκετ, μια ζωή που το μπάσκετ θα σταματήσει σαν αθλητής. Νομίζω ότι κάπως θα μείνεις κοντά στο μπάσκετ. Κοιτάξτε, για την ώρα αποφάσισα φέτος να σταματήσω εντελώς, γιατί και φίλοι γνωστοί μου λένε να πάω κάποιες κατηγορίες πιο κάτω, να παίζω κτλ. Θα ήθελα καταρχήν αυτή τη χρονιά που έρχεται να μείνω εκτός. Εκτός τελείως. Ναι, να μείνω εκτός, να ηρεμήσει το μυαλό βασικά, η πνευματική κούραση των τόσων χρόνων. Και μετά εννοείται θα είμαι στο χώρο από ποια πλευρά, ακόμη δεν ξέρω. Είναι η περίοδος τώρα που όντως το μυαλό δεν έχει καταλαγιάσει ακόμα. Λογικό. Οι επόμενες βήματά μου. Αλλά εντάξει, σίγουρα θα είμαι στο χώρο γύρω, εννοείται στον Απόλλωνα δίπλα. Και εκεί γίνεται θα μια προσπάθεια μεγάλη. Είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά για στον Απόλλωνα, αλλά γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Ναι, γίνεται. Κρατάει γίνεται ένα μια επίπεδο. Πολύ σοβαρή προσπάθεια. Αλλά σας είπα, η διαφορά γίνεται με ανθρώπους όπως είναι ο κύριος Λάσκαρης, ας πούμε. Έτσι. Ο οποίος για κάποια στιγμή μπορεί να πει, κύριε, πάω το budget εκεί, άρα σας το δείχνουμε από το καλοκαίρι ότι πάμε για το βήμα παραπάνω. Ο Απόλλωνας έχει ένα συγκεκριμένο budget, γίνεται πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια από τη διοίκηση, από τους χορηγούς, από τα εισιτήρια, από τον κόσμο, ώστε να μαζευτεί αυτό το budget, αλλά είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Έχει ένα ταβάνι ακριβώς. Ναι, έχει ένα ταβάνι. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι κάποια στιγμή με την πολύ σοβαρή προσπάθεια του κυρίου Μέξα ή κάποια στιγμή μπορεί να κάνει και ομάδα τη διαφορά που δεν το περιμένει, ναι, πούμε, με ένα μικρότερο μπάτι. Όπως γίνεται κατά καιρούς. Έτσι, αλλά σε γενικές γραμμές, τη μεγάλη διαφορά μπορεί να την κάνουν ομάδες οι οποίες έχουν έναν δυνατό άνθρωπο από πίσω, ο οποίος να αγαπάει την ομάδα πρώτα και μετά τον εαυτό του. Έτσι. Νίκο Αργυρόπουλε, εγώ να σε ευχαριστήσω πραγματικά και τα χρόνια που συνεργαστήκαμε. Ήταν πολύ καλά η συνεργασία που είχαμε στον Άρη. Έτσι, εξαιρετικός άνθρωπος είσαι και εξαιρετικό παιδί και πλακατζής και χαβαλέ τρομερό τότε με τις υπόλοιπους, έτσι, το πειραχτή, ναι, τον Μπάρλο, ναι, και τους άλλους. Να ευχηθώ ότι καλύτερο πραγματικά για σένα στο τι αποφασίζεις να κάνεις στη ζωή σου γενικότερα, είτε μείνεις στο μπάσκετ είτε όχι. Σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και σε σένα στην εκπομπή, καλή επιτυχία στον Άρη και να έχουμε και τη χρονιά που έρχεται ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Έτσι. Καλή συνέχεια, Νίκο Αργυρόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Γεια σας, Σταμάτη.